Πρώτη ερώτηση. Αναμενόμενη, φαντάζομαι. Τι θα κάνετε στις εκλογές? Μας είχε πει ο κ. Λαφαζάνης εδώ που ήταν ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας μαζί σας. Υπήρξατε αρχηγός, πρόεδρος, πέστε το όπως θέλετε εσείς, δεν ξέρω πώς θα το πείτε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορικός. Ιστορικός. Πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο και το σχέδιο Β φαίνεται να θέλει κι εσείς να κάνετε μια συνεργασία με τη ΛΑΕ. Είναι εφικτό αυτό τελικά ή είμαστε ακόμα σε διαδικασίες? Κοιτάξτε, εφικτό είναι, αλλά δεν είναι επαρκές, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θέλει μια συγκέντρωση ευρύτερων δυνάμεων. Όπως. Και εγώ δεν περιορίζομαι μόνο στον χώρο της αριστεράς. Πιστεύω η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να γίνει στη βάση της προέλευσης, ότι προερχόμαστε από την αριστερά, ήμασταν κάποτε στο ίδιο κόμμα ή κοντά στο ίδιο κόμμα, αλλά στη βάση του προγράμματος. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος λαχταράει να υπάρξει ένα πρόγραμμα διαφορετικό, το οποίο θα τον βγάλει ολικά από αυτή τη μαύρη δεκαετία στην οποία ζούμε. Με αυτή την έννοια, οι προσπάθειες του σχεδίου Β και εμένα προσωπικά είναι να υπάρξει συνένωση ευρύτερη δυνάμεων. Σας λέω έτσι για να δώσω. Να δώσω μια εικόνα, α πούμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να συμπαραταχθούν στις εθνικές εκλογές. Δεν πειράζει ίσως για τις ευρωεκλογές αν θα έχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Και η ΛΑΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου και η Μέρα 25 με τον κύριο Βαρουφάκη και πολλές άλλες δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να έρθουν. Και δυνάμεις δεν εννοώ μονάχα πολιτικά σχήματα, αλλά εννοώ προσωπικότητες. Εγώ βλέπω ακόμη προσωπικότητες και από το συντηρητικό χώρο και θα έχετε συναντήσει κι εσείς και θα έχετε μιλήσει με οικονομολόγους που προέρχονται από το συντηρητικό χώρο και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης αναστροφή του προγράμματος το οποίο εφαρμόζεται στην Ελλάδα, το οποίο να είναι ένα πρόγραμμα επιθετικής, ας το πούμε, ανάπτυξης. Και εσείς στην κεντροαριστερά. Όλοι στην κεντροαριστερά πέφτετε. Δεν μίλησα εγώ για κεντροαριστερά, γιατί νομίζω κεντροαριστερά... Καλά, δεν πιστεύω το να πάρετε δεξιούς. Κοιτάξτε, κεντροαριστερά... μιλάω όσον αφορά στην προέλευση. Η κεντροαριστερά έχει ταυτιστεί και αυτή με τα μνημόνια. Έχει ευθύνες ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την κατάσταση που είμαστε, τις κύριες ευθύνες, αλλά έχουν και ευθύνες όχι ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο. Λένε το θυμάστε πολύ και το καταλαβαίνουμε ότι σας επιρρύπτουν ευθύνη ή αν θέλετε σκληρή κριτική για τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την κυβέρνηση σήμερα για ένα κόμμα το οποίο υπήρξατε αρχηγός. Και για έναν πρόεδρο ενός κόμματος, του οποίου εσείς δώσατε τη σκυτάλη για να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι και σήμερα ένα κόμμα, έρχεστε, όμως, έρχεστε να τους κατακεραυνώσετε με τις κριτικές σας και πολύ σκληρές μάλιστα. Ναι, είναι ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ της αρχής της δεκαετίας του 2000 με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Δέστε τι πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι εφαρμόζει σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση γι' αυτό. Και θα έλεγα ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να φέρει το μεγαλύτερο πλήγμα στην αριστερά που δεν έχει μπορέσει ο πιο φανατικός της αντίπαλος από το συντηρητικό χώρο να το πετύχει. Δηλαδή να της αφαιρέσει αυτό που λέμε το ηθικό πλεονέκτημα, να δείξει ότι είναι μια δύναμη η οποία δεν έχει συνέπεια και δεν έχει ειλικρίνεια, καταλάβατε, και ότι είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας, που είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Είναι μια αντιφατική εδώ δήλωση αυτή. Από κάθε άλλο. Εγώ το θεωρώ αντιφατικό, μπορώ να κάνω λάθος, θα μας το εξηγήσετε εσείς νωρίτερα. Ναι. Όταν μας είπατε για τις δυνάμεις που πρέπει να συνεργαστούν, μεταξύ αυτών αναφέρατε και τον κύριο Βαρουφάκη. Βεβαίως. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομική πολιτική η οποία ασκήθηκε το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015 θεωρείται η πιο αποτυχημένη που είχαμε ποτέ. Και αυτό το λένε και στελέχη της αριστεράς και δεν το λέω εγώ, το λέω γιατί έτσι λέγεται παντού. Πώς λοιπόν, ο οποίος υπηρέτησε το σύστημα, πώς με τον κύριο Βαρουφάκη θα είναι όλα καλά όταν υπηρέτησε το σύστημα, όταν δεν τα πήγε καλά εκεί, όταν έκανε όλα αυτά και φτάσαμε να υπογράψουμε ένα τρίτο μνημόνιο, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, εγώ κρίνω. Πώς ξαφνικά, ας πούμε. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Όπως όλοι ξέρουμε και το ξέρετε εσείς ίσως καλύτερα από μένα, γιατί παρακολουθείτε πολύ περισσότερο τα γεγονότα από ότι εγώ και τα σχολιάζετε καθημερινά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε πλήρες χάος. Δεν είχε καμία γραμμή. Και με αυτή την έννοια, για μένα υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δοκιμάστηκε το ήθος πρώτο των ανθρώπων. Γιατί τους ανθρώπους
και τις δυνάμεις που θα ήθελα εγώ να συνεργαστούμε, το πρώτο κριτήριο είναι το ήθος το οποίο δείχνουν. Και θα έλεγα ότι το ήθος και του κυρίου Βαρουφάκη και της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Λαφαζάνη δοκιμάστηκε όταν ήρθε η στιγμή για το τρίτο μνημόνιο, που είπανε όχι. Ο κύριος Βαρουφάκης... Υπήρχε ένα άλλο σκαλοπάτι, πρόεδρε, νωρίτερα. Υπήρχε και άλλο σκαλοπάτι. Αποδεχτήκανε μια χαρά τη συνεργασία με τον Πάνο Καμένο. Ναι, σε αυτό εντάξει. Βρέστε μου εσείς ένα πολιτικό ο οποίος, και εγώ συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτούς, ο οποίος να μην έχει κάνει κάποιο λάθος ή να μην έχει κάνει κάποια κίνηση με την οποία ο ίδιος θα διαφωνούσε. Το υλικό μας είναι υλικό ανθρώπινο, καταλάβατε. Και πρέπει να απαντήσουμε σε ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο το θέτουν οι δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις, και ίσως δεν το προσέχουμε τόσο πολύ. Το περνάμε γρήγορα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τρεις δυνάμεις σήμερα στις εκλογές οι οποίες έρχονται. Και είναι σωστό, γιατί κρύβουν μια λαχτάρα του ελληνικού λαού. Από τη μια τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη το ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη τον κανένα. Τι σημαίνει ο κανένας? Ο κανένας σημαίνει μια αρνητική τοποθέτηση απέναντι στο σημερινό πολιτικό γίγνεσθε. Την ίδια στιγμή το κανένας, πιστεύω, εκφράζει μια λαχτάρα, ας το πούμε, που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σημαντικά ζητήματα, να υπάρξει κάτι διαφορετικό, κάτι που θα τους πείσει, κάτι που θα τους δημιουργήσει ασφάλεια, κάτι που θα τους δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Και με αυτή την άποψη γίνεται αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν τα έχετε βρει ακόμα, ρε παιδί μου? Τώρα ο Αλαβάνος, η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης, ας πούμε, ποιος ήταν υπαρχηγός? Είναι πολύ, πολύ σωστό. Το ίδιο ερώτημα που έχετε εσείς, το έχω και εγώ και προσπαθώ να υπάρξει μια θετική απάντηση. Και ίσως το πρώτο ερώτημα που αξίζει τον κόπο να κάνετε, είτε σε οποιοδήποτε από τα τρία πρόσωπα αναφέραμε, Λαφαζάνη, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου, είναι γιατί δεν το κάνετε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι στην ψυχή τους και στο μυαλό τους θα επικρατήσει αυτή η λογική, γιατί καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ διαφορετικές οι εκλογές. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί σου λέει ο Λαφαζάνης, εγώ έχω ένα κόμμα, η Κωνσταντοπούλου το ίδιο, ο Βαρουφάκης επίσης. Εσείς είστε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, έπληξατε πρόεδρος του συνασπισμού. Δεν το βλέπω να θέλει να γίνει αρχηγός. Δεν ξέρω, ρωτάω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί θα υπάρξει ένα ζήτημα? Όχι, δεν το αντιλαμβάνουμε. Δεν το αντιλαμβάνουμε και δεν συμφωνώ. Διότι πιστεύω. Αλλά αυτό συμβαίνει όμως. Πιστεύω. Εάν κάποιος από το χώρο αυτόν, ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να δώσει κάτι άλλο, κάτι άλλο στην χώρα μας, καταλάβατε, έχει βάλει ως πρώτο κριτήριο ή δεύτερο κριτήριο ή ακόμη και τρίτο κριτήριο να είναι αυτός ο αρχηγός, τότε δεν έχει καμία προοπτική αυτή η δυνατότητα. Για να σας ρωτήσω τώρα κάτι πιο εξειδικευμένο. Είπατε νωρίτερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απεμπολίσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Βεβαίως. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό γιατί έχετε κάποια στοιχεία συγκεκριμένα για πρόσωπα και καταστάσεις? Έχετε ζήσει κάποια γεγονότα που σας κάνουν να το πιστεύετε για να μπορείτε να το εκμυριώσετε, εννοείται? Ναι. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα, ας το πούμε, μερικά χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Μεγάλωσα σε μία περίοδο, ας το πούμε, που η αριστερά ήταν, το Κομμουνιστικό Κόμμα για παράδειγμα, ήταν παράνομο. Και άκουγα από ανθρώπους, από συγγενείς μου, από παιδί κλπ, ότι όλοι αυτοί έχουν ευθύνες, ότι καταστρέψαν την Ελλάδα, αλλά κάνουν αυτό που πιστεύουν. Και είναι ντόμπροι. Έχουν μια συνέπεια, τέλος πάντων. Καταλάβατε. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της αριστεράς, το οποίο το έδινε στην πολιτική ζωή. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς κεντρικά στελέχη του πολιτικού κόσμου από το συντηρητικό χώρο και ως ευρωβουλευτής και ως βουλευτής, οι οποίοι είχαν αυτή την εκτίμηση. Λοιπόν, όταν έχεις όμως κάτι το οποίο προέρχεται από την αριστερά και το οποίο λέει συνεχώς ότι είμαι αριστερά και εφαρμόζει μια πολιτική 180 μοιρών διαφορετική, σε αντίθεση και σε βάρος του λαού με αυτά που υποστήριζε η αριστερά, τι πλεονέκτημα να αυτό έχει αριστερά? Είναι ωραίο. Για πολλούς, κοιτάξτε, για πολλούς αριστερό σημαίνει προδότη σήμερα. Αυτός που προδίνει τον λαό, και το καταλαβαίνω αυτό. Και γι' αυτό σας λέω, σε εμάς, ας πούμε, να πόκειται
να μπορέσουμε. Κατά συνέπεια, είναι σαν να αφήνετε αιχμές για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι πρόδωσε την αριστερά, πρόδωσε το λαό ο κ. Τσίπρας. Πώς το λέτε αυτό? Φυσικά το λέω. Φυσικά και νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η πολιτική του, και αυτό δεν το λέω εγώ, και το λένε και στο εξωτερικό οι διάφορες άλλες αριστερές δυνάμεις, οι οποίες έχουν μια συνέπεια. Αλλά θα έλεγα ότι το ζήτημα σήμερα είναι να απαντήσουμε στον ελληνικό λαό. Στον ελληνικό λαό πρέπει να εμφανιστεί μια δύναμη που λέει άλλη πολιτική. Και πρέπει αυτό από την πρώτη μέρα να φανεί. Και πιστεύω ότι μια τέτοια δύναμη, το πρώτο, την πρώτη μέρα, τα τρία πρώτα νομοσχέδια τα οποία πρέπει να κάνει, το ένα είναι η πλήρης κατάργηση του έμφυα, το δεύτερο είναι η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ και το τρίτο η επιβεβαίωση και προς τον κόσμο ότι δεν πρόκειται να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Πρέπει. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Αυτά, κοιτάξτε, αυτά κύριε Πρόεδρε, ήταν ζητήματα που είχε θέσει. Επειδή ο κύριος Καμπουράκης κούνησε το χέρι του. Δεν το έκανα απαξιωτικά.